Κυρία Θάνου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πείτε μας λίγο πώς, τη δική σας άποψη σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα γύρω από αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα που λέγεται προσφυγικό μεταναστευτικό. Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής σας, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό, mm-hmm. αρκετά φλέγον για την περίοδο που διανύουμε. Mm-hmm. Βλέπουμε όλοι μας το τι συμβαίνει στον Εύρο, έτσι μια ιδιαίτερη περιοχή. Βλέπουμε όμως παράλληλα το τι συμβαίνει και στα νησιά. Mm-hmm. Μετά από κάποιες εξαγγελίες της κυβέρνησης, κάποιοι άνθρωποι που ζούσαν περισσότερο στα νησιά εξεγέρθησαν, διότι κατά τη δικιά μας γνώμη είναι επειδή αυτό που συμβαίνει στα νησιά τους διαρκεί κάποια χρόνια mm-hmm. και βλέπουν ότι δεν υπάρχει κάποια βελτίωση, φοβούνται μην τυχόν με κάποια κέντρα που θα προσθεθούν mm-hmm. θα αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων και δεν θα μειωθεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει πια εμπιστοσύνη στις εξαγγελίες, γιατί κατ' επανάληψη έχει ξεγελαστεί από διάφορες υποσχόμενες υποσχέσεις από πολλές κυβερνήσεις που έχουν περάσει mm-hmm. και από τις προηγούμενες, όχι από την τωρινή. Η τωρινή κυβέρνηση έχει καλεστεί όμως να διαχειριστεί, όπως και κάθε κυβέρνηση, όταν συμβαίνει μια κρίση, πρέπει να προσπαθήσει να δώσει λύσεις mm-hmm. σε αυτό. Υπάρχουν όμως, όπως είπατε πολύ σωστά και εσείς τώρα, οι επιθέσεις των ανθρώπων που ζουν στα νησιά εναντίον των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό συνέβη γιατί υπήρχαν κάποιες εξαγγελίες και από μέρους της κυβέρνησης ότι οι ΜΚΟ που παίρνουν πάρα πολλά λεφτά, οι ΜΚΟ που δεν ξέρουμε τι κάνουν, οι ΜΚΟ, το έχουμε πει και κατ' επανάληψη ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταφερθούν οι ευθύνες όταν θέλουμε εμείς οι ίδιοι να αποποιηθούμε των ευθυνών μας, να τις ρίξουμε κάπου αλλού. Πράγματι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιθέσεις σε μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εμείς οι γιατροί του κόσμου έχουμε ξεχωρίσει τη θέση μας και έχουμε πει ότι είμαστε φέτος ειδικά, κλείνουμε 30 χρόνια στον ελλαδικό χώρο. Uh-huh. Όλοι γνωρίζουν το έργο μας, όλοι γνωρίζουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν στις οργανώσεις και τους γιατρούς. Αλλά δεν γνωρίζουμε τις οργανώσεις οι οποίες έχουν έρθει απ' έξω. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι στις οργανώσεις οι οποίες έχουν έρθει ή στους αλληλέγγυους που έχουν έρθει και δραστηριοποιούνται στα νησιά είτε ομαδικά είτε μεμονωμένα. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα αυτά τα επεισόδια που γίνονται. Mm-hmm. Αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο λίγο τα mail που βρίσκονται εκεί και οι άνθρωποι βεβαίως. Ουσιαστικά είναι και καταγεγραμμένοι και ουσιαστικά έχουν προσφέρει και βεβαίως, πάρα πολλά. Βεβαίως και έχουν. Αυτό θέλω να πω, ότι mm-hmm. όσο και να είμαστε θυμωμένοι με τις οργανώσεις, οι οργανώσεις αυτή τη στιγμή, η κοινωνία των πολιτών που λέμε, έχει προσφέρει πολλά και συνεχίζει να προσφέρει. Πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να κάνει το κράτος. Συμπληρωματικοί είμαστε στο κράτος. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κράτος, να ξεκαθαριστούν mm-hmm. κάποια πράγματα. Mm-hmm. Είμαστε εκεί για να συμπληρώνουμε κενά και να βοηθάμε εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Οπότε αυτό που γίνεται, οι επιθέσεις εναντίον των ανθρώπων που έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό και προσπαθούν να βοηθήσουν στα νησιά, ανεξέλεγκτα πια, να σταματάμε αυτοκίνητα, να κάνουμε ελέγχους, τι είσαι Έλληνας, είσαι ξένος και αν είσαι ξένος δώσε μου το διαβατήριό σου και δείξε μου, απόδειξέ μου ότι έχεις κάνει την εγγραφή. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Εκτός από την αστυνομία και από το κράτος. Εγώ που είμαι πολίτης δεν έχω δικαίωμα να σταματάω αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου. Αυτό λοιπόν το δικαίωμα έχει δοθεί στους πολίτες των νησιών ή το έχουν πάρει αυθαίρετα. Κάποιοι, όχι όλοι. Έτσι. Ναι, κάποιες μερίδες ανθρώπων. Έχουν πάρει την κατάσταση, το νόμο στα χέρια τους. Έχουν πάρει το νόμο στα χέρια τους και ξέρετε, όταν γίνεται αυτό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την κοινωνία. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Mm-hmm. Πραγματικά και είναι πάρα πολύ άσχημο και είναι και λυπηρό. Και ενώ το πρωί, ας πούμε, η παιδίατρος η δική μας, η συγκεκριμένη που ξεκίνησε να πάει, ας πούμε, στη δουλειά της στο ΚΑΜΣ, mm-hmm. και σταματήσανε δύο φορές να την ελέγξουν, να δουν αν είναι Ελληνίδα, αν είναι ξένη. Παρ' όλα αυτά όμως, όχι αστυνομία, αισθάνεσαι άσχημα. Ναι. Όχι αστυνομία, πολίτες. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, αισθάνεσαι άσχημα εκείνη τη στιγμή. Εγώ έχω βγει και έχω πει ότι σε κάποια φάση, ενώ τα πρώτα χρόνια ήμασταν πάρα πολύ περήφανοι και μας βοηθούσαν δεξιά και αριστερά άνθρωποι, έχω αρχίσει και να ρωτιέμαι και λέω, μα γιατί γίνεται αυτό όλο. Ακούς τόσες κατηγόριες πια που λες, έχω κάνει κάτι λάθος. Η αλήθεια είναι δεν έχω κάνει κάτι σωστό. Δεν έχω βοηθήσει. Μα όχι, έχω βοηθήσει. Αποδεδειγμένα έχω βοηθήσει.
Πώς μεταλλάχθηκε όλο αυτό το θέμα? Δηλαδή, από τη μια είχαμε μέχρι πρότινος, από την κρίση του 2015 ουσιαστικά, είχαμε και προτάσεις για βραβεία Νόμπελ, προτάσεις για βραβεία Νόμπελ Ειρήνης. Έχουν βραβευτεί, ναι. Έχουν βραβευτεί άτομα στη Μυτιλίνη, έχουν βραβευτεί άτομα. Έχει βραβευτεί η Εύη Λατσούδη, έχουν βραβευτεί οι γιαγιάδες στο Παγκάκι που βοηθούσαν τον κόσμο. Έχουν βραβευτεί άτομα. Και από τη μια στιγμή στην άλλη βρεθήκαμε στο εντελώς αντίθετο. Αυτό είναι γιατί υπήρχε κούραση. Βλέπουν ότι οι άνθρωποι και οι ντόπιοι, εγώ δεν δίνω άδικο σε αυτό. Απλά δεν δίνω δίκιο σε αυτό που γίνεται, να πάρω εγώ τον νόμο στα χέρια μου. Ναι. Εκεί δεν δίνω δίκιο. Μπορούσαμε να κάνουμε ειρηνικές διαδηλώσεις και ό,τι είναι να πετύχουμε, να το πετύχουμε καλά. Όχι ο ένας να επιτίθεται στον άλλον ή μια ομάδα στην άλλη. Έπαιξε ρόλο. Έγινε γιατί έχουν κουραστεί, γιατί είναι εγκλωβισμένοι στο νησί κάποιοι άνθρωποι. Έχουν κουραστεί και οι πρόσφυγες, όχι μόνο οι νησιώτες. Ναι. Υπάρχει ένα αδιέξοδο. Τώρα θέλετε να... Θες γιατί αυτό το αδιέξοδο υπάρχει? Γιατί υπήρχαν κολλησιεργίες στις διαδικασίες, στις γραφειοκρατικές. Θες γιατί αλλάξαν οι κυβερνήσεις? Έχει και αυτό ένα νόημα. Όταν αλλάζει η κυβέρνηση ενός κράτους, η καινούργια, η νέα κυβέρνηση, ξεκινάει νέες πολιτικές. Οπότε αυτό έχει ένα επακόλουθο να υπάρχουν καθυστερήσεις σε όλα. Ναι. Έπαιξε και αυτό ένα σημαντικό ρόλο. Επίσης, μια νέα κυβέρνηση μπορεί να μην έχει ακόμη καταλάβει και να μην μπορεί, ενώ είχε στη θεωρία, γιατί πολλές φορές στη θεωρία είμαστε όλοι πάρα πολύ καλοί στα χαρτιά. Αλλά στην πράξη πολλά πράγματα δεν γίνονται και πρέπει να είμαστε λίγο ευλίγιστοι και να τα κάνουμε κάπως διαφορετικά. Έχει παίξει πολύ μεγάλη σημασία οι συμφωνίες που κάναμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστά τα σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ελλάδος όμως τα σύνορα ανοιχτά. Ναι. Εγκλωβίζονται μέσα οι άνθρωποι, δεν μπορούν να φύγουν να πάνε πουθενά. Δεν υπάρχουν υποδομές που θα φιλοξενηθούν οι άνθρωποι, σωστές υποδομές. Έτσι, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί στα νησιά ιδίως, γύρω-γύρω από τα camps, αυτοσχέδιες σκηνές. Γιατί όταν ο άλλος βγαίνει στο νησί και πάει και κάνει την καταγραφή μέσα σε ένα kit, αλλά δεν έχει να φιλοξενηθεί χώρο μέσα σε αυτό το kit και του δίνουν μία σκηνή και του λένε ότι πήγαινε όπου βρίσκει στήση, είναι επακόλουθο να υπάρχει αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στην όλη εικόνα αυτή και στη μετάλλαξη που λέγαμε προηγουμένως, τι ρόλο έπαιξε τα περιστατικά που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα με την άφηξη των αστυνομικών, με την βία που χρησιμοποίησαν τα ΜΑΤ ουσιαστικά απέναντι, έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό? Έπαιξε σημαντικό ρόλο, ναι. Βεβαίως έπαιξε σημαντικό ρόλο για μένα προσωπικά. Χρειαζόταν όλο αυτό, πιστεύετε? Πιστεύω ότι δεν χρειαζόταν όλο αυτό, γιατί όλο αυτό δημιούργησε μια παραπάνω ένταση και εξελίχθηκε τελείως διαφορετικά το πράγμα από ότι θα ήταν αν δεν πηγαίνανε τα ΜΑΤ στα νησιά. Δεν λύνονται οι λύσεις, δεν δίνονται με τα ΜΑΤ. Μάλιστα. Αυτό το είδαμε και σαν αποτέλεσμα, έτσι, γιατί αν υπήρχε λύση δεν θα είχαν φυγεί άρον-άρον από τα νησιά. Εξαγριωθήκανε τα πράγματα. Μάλιστα. Και μάλιστα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα κλεισμένοι στα καβούκια τους και δεν τολμούσανε να βγούνε και να φωνάξουν και να σπάσουν και να... τους δόθηκε η ευκαιρία να ξεδιπλωθούν και να βγάλουν τον πραγματικό τους σε αυτό. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Η κατάσταση τώρα στον Εύρο. Πολλοί μιλούν ότι υπάρχει καταπάτηση δικαιωμάτων, ότι υπάρχει από τη μια πλευρά άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούνται και από την πλευρά της Ελλάδας και από την πλευρά της Τουρκίας και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην μέση. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η εικόνα στον Εύρο? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα όλοι μας ξέρουμε ότι ο Ερντογάν παίζει στις πλάτες των προσφύγων. Έτσι. Το σχέδιό του ήταν να τους φέρει στα σύνορα, να τους αφήσει εκεί, να τους φέρει μάλλον δωρεάν στα σύνορα, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν από ό,τι μάθαμε από μαρτυρίες τους και που παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ και από τις δικές μας πηγές, ότι όλοι ξαφνικά φτάσανε στον Εύρο με 10 ευρώ, έτσι, ναι. Και μπορούν να μπουν και σε μια βάρκα με πολύ λίγα λεφτά, που πριν από λίγο καιρό πληρώνανε αρκετά λεφτά για να φύγουν να έρθουν προς την Ελλάδα. Τους άφησε εκεί και είπε, ωραία, εγώ τους αφήνω εδώ, τώρα το θέμα είναι το δικό σας. Άρα και εμείς δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε σαν Ελλάδα ότι έχουμε φερθεί απάνθρωπα απέναντι στους πρόσφυγες και είναι άδικο αυτό το πράγμα, γιατί η Ελλάδα πάντοτε είχε μια στάση καλή και φιλόξενη προς τους ανθρώπους που μπαίνανε στη χώρα. Δεν έχουν μπει αυτοί οι άνθρωποι στη χώρα μας.
Οπότε δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε γι' αυτό. Μάλιστα. Τώρα, γιατί ο χώρος εκεί τα σύνορα μένουν κλειστά, είναι ένα πολιτικό θέμα, δεν θα μπούμε σε αυτό, το παρακολουθούμε. Βεβαίως και καταδικάζουμε γεγονότα αν υπήρχαν πυροβολισμοί, όπως είπαν, ή αν υπήρχαν, αν υπήρχε βία εκ μέρους των σύνοροφυλάκων περισσότερο. Βεβαίως και το καταδικάζουμε αυτό, γιατί είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά από την άλλη δεν μπορείς να ανοίξεις και τα σύνορα. Γενικά να μπαίνουν άνθρωποι μέσα τη στιγμή που δεν έχεις τις υποδομές και δεν έχεις και το background, ούτε τη συμφωνία την αντίστοιχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δεις τι θα κάνεις περαιτέρω αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί μετά θα βρεθούμε οι ίδιοι να κατηγορούμαστε ότι δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε σωστά, ότι δεν μπορούμε να δώσουμε τα πρέπον στους ανθρώπους αυτούς που έρχονται εδώ και ότι έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα μας, σε μια χώρα, μην ξεχνάτε, η οποία δεν έχει ξεπεράσει την οικονομική κρίση και πλήττεται ακόμη αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Έτσι. Κυρία Θάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.